τραβηγμένες φωτογραφίες. Συγκρατημένα τα χαμόγελα. Πρώτα να σας καλωσορίσω ξανά στην Ελλάδα. Είναι σημαντικό που σας καλωσορίζω ως για πρώτη φορά έρχεστε ως πρόεδρος της Τουρκίας. Είναι μια επίσκεψη πρόεδρου της Τουρκίας μετά από 65 χρόνια. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η δική μου επιθυμία είναι οι σχέσεις των δύο χωρών να βρίσκονται σε ένα κλίμα συνεννόησης και καλής γειτονίας. Πιστεύω βαθιά στην ελληνοτουρκική φιλία, στην φιλία των λαών μας. Και άλλωστε ως Πρωθυπουργός το έχω αποδείξει αυτό. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki ben esasında iki ülke ilişkilerinin her zaman iyi olmasından yani iyi komşuluk ilişkilerine inanan bir insanım ve Başbakanlığım döneminde de bunu kanıtladığıma inanıyorum. Ιδιαίτερα σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές στην περιοχή μας, με εντάσεις αλλά και προκλήσεις μεγάλες, όπως προσφυγική κρίση, η κρίση στη Συρία και η ένταση το τελευταίο διάστημα στις ευρωτουρκικές σχέσεις, πιστεύω ότι ευθύνη μας είναι να οικοδομήσουμε τη συνεννόηση και το διάλογο για να βρούμε λύση σε σύνθετα προβλήματα και σύνθετες προκλήσεις. Son dönemlerde bizim bölgemizde ve özellikle göçmen konusuyla ilgili olarak, Suriye konusuyla ilgili olarak, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri alanında ciddi gerginlikler ve meydan okumalar söz konusu sizin de bildiğiniz gibi. Ve biz bu dönemde bu süreci en şekilde üstesinden gelebilmenin gayret içerisindeyiz. Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος για τον οποίο ενεθάρρυνα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να σας προσκαλέσει, διότι δεν είναι ιστορική μόνο η επίσκεψη αλλά και η πρόσκληση που σκοπό έχει να επιδιώξουμε να χτίσουμε γέφυρες μεταξύ μας και όχι να υψώσουμε τίποτα. Tam da bu vesileyle esasında ben Sayın Cumhurbaşkanıma size bu daveti göndermesi için cesaretlendirdim ve sadece bu ziyaret tarihi bir ziyaret değil, aynı zamanda yapılan davet de tarihiydi. Ve bizim bu dönemdeki çabalarımız aslında ülkelerimiz arasında yeni duvarlar inşa etmek değil, yeni köprüler inşa etmek diye düşünüyorum. Θέλω να πιστεύω ότι αυτός είναι και ο δικός σας σκοπός. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι ως μηχανικός που είμαι, ξέρω καλά ότι για να χτίσουμε γέφυρες πρέπει να τις χτίσουμε σε σταθερά θεμέλια. İnanıyorum ki sizin de hedefiniz bu doğrultuda. Ancak mühendis olarak şunu söylememe lütfen müsaade ediniz. Bir köprüyü inşa ederken o köprünün inşa edileceği zeminin de sağlam olmasına dikkat etmek zorundayız her zaman. Και σταθερά θεμέλια στις σχέσεις δύο χωρών είναι ο αλληλοσεβασμός, ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, ο σεβασμός στις διεθνείς συνθήκες και στην εδαφική ακεραιότητα των χωρών. Διαφορές ανάμεσα στις δύο χώρες υπήρχαν πάντα, υπάρχουν και σήμερα. Οι θέσεις σας είναι γνωστές, όπως και οι δικές μας άλλωστε είναι γνωστές και σαφείς. Αυτό που έχει πάντοτε σημασία είναι πέρα από τις διαφορές να ψάχνουμε να βρούμε συγκλήσεις, αλλά και τις διαφορές μας, τις διαφωνίες μας, να τις διατυπώνουμε με επικοδομητικό τρόπο, χωρίς υπερβολές, χωρίς προκλήσεις, με σεβασμό στην άλλη άποψη.
Tabii her zaman önem göstermemiz gereken husus ise biz aramızdaki anlaşmazlıklardan ziyade ortak noktalarımıza yoğunlaşmak durumundayız ve bu fikir ayrılıklarımızda her zaman karşılıklı saygı çerçevesinde tahriklerden, kışkırtmalardan uzak bir şekilde ortaya koymak gerekir diye düşünüyorum. Πιστεύω λοιπόν ότι αν σήμερα το καταφέρουμε αυτό, τότε η επίσκεψή σας δεν θα είναι μόνο ιστορική, αλλά θα ανοίξει και ένα νέο, θα μπορούσε να ανοίξει και ένα νέο ουσιαστικό κεφάλαιο στις σχέσεις των δύο χωρών και των δύο λαών. İnanıyorum ki bugün eğer biz bunu başarabilirsek sizin ziyaretiniz sadece tarihi olmaktan öte iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfanın, yeni bir başlığın açılmasına da vesile olacak. Ve bu duygularla ve düşüncelerle sizlere bir kez daha hoş geldiniz demek istiyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum Sayın Başbakan. Öncelikle yabancısı olmadığım bu makamda sizlerle bu defa bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Πρόεδρε. Και θέλω να σας πω ότι νιώθω ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι εδώ σε αυτό το κτίριο πάλι, το οποίο μου είναι οικείο, ομολογώ να σας πω. Αλλά χαίρομαι πολύ που συναντιέμαι μαζί σας εδώ στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο. Başbakanlığım döneminde bu makam odasında 3 ayrı başbakanla görüşmelerim olmuştu. Κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας μου είχα συνομιλίες και συναντήσεις με 3 διαφορετικούς πρωθυπουργούς της Ελλάδος. Σήμερα δεν görüşüyoruz. Και σήμερα βρίσκομαι συναντιέμαι μαζί σας. Rahmetli Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanlığı dönemindeki resmi ziyaretten sonra ilk defa bir cumhurbaşkanı olarak Türkiye'den ben böyle bir resmi ziyareti gerçekleştirmiş oluyorum. Μετά από την επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Ελλάδα ο αείμνηστος πρόεδρος Δημοκρατίας Τζελάλ Μπαγιάρ, εγώ έχω τώρα την τιμή να πραγματοποιώ τη δεύτερη επίσημη επίσκεψη Τούρκου πρόεδρου της Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığım görüşmede de söyledim. Artık Türkiye ve Yunanistan bir şeye inanmalı. Bir şeye inanmalı. Όπως είπα και κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μου με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, πιστεύω ότι η Τουρκία και η Ελλάδα πρέπει να πιστέψουν σε κάτι. Bardağın boş tarafını bir kenara koyup dolu tarafına yönlendirmeliyiz. Πρέπει να πιστέψουν ότι πρέπει να εστιάσουν στο γεμάτο ποτήρι, στο γεμάτο μέρος του ποτηριού και να μπορέσουν να παραμερίσουν το κενό του ποτηριού. Müzakerelerimizi onun üzerine bina etmeliyiz. Και χρειάζεται να οικοδομήσουμε τις συνομιλίες μας πάνω σε αυτήν την αντίληψη, να εστιάσουμε στο γεμάτο μέρος του ποτήριου. Aslında halklarımızın birbiriyle ortak yanları çok. Στην ουσία οι λαοί μας έχουν πάρα πολλά κοινά σημεία. Yeter ki ideolojik saplantısı olanları bir kenara koyalım. Αρκεί να παραμερίσουμε αυτούς που έχουν κάποιες ιδεολογικές εμμονές. Yani bizim Türkiye olarak hiçbir komşu ülkenin toprak bütünlüğü noktasında herhangi bir gözümüz yok. Εμείς ως χώρα, ως τουρκική δημοκρατία, ποτέ δεν εποφθαλμιούμε τα εδάφη μιας άλλης χώρας. Ama biz geçmişte iç içe olmuş ülkeleriz. Και είμαστε δύο χώρες, δύο λαοί, οι οποίοι συνυπήρξαν, έζησαν πολύ κοντά ο ένας τον άλλον. Burada soydaşlarımız var. Και ως εκ τούτου συμβαίνει να έχουμε ομογενείς που ζουν, διαβίουν στη χώρα σας, τα ελληνικά εδάφη. Το ίδιο και εσείς έχετε τους ομογενείς σας, οι οποίοι ζουν στα τουρκικά εδάφη. Keşke geçmişteki bazı yanlışlar olması sebebiyle bir kısım Rum vatandaşlarımız da ülkemizden ayrılmasın. Εύχομαι και λέω μακάρι να μην είχαν διαπραχθεί τα λάθη που έγιναν από προηγούμενες πολιτικές που οδήγησαν στην αποχώρηση
πολιτών που ήταν μέλη της μειονότητας στην Τουρκία και να μην ήμασταν στην κατάσταση που είμαστε σήμερα. Εδώ ιαμιστερά τάριε πρακτιόλους. Αλλά θεωρώ ότι τα σφάλματα και τα λάθη που διεπράχθησαν είναι πια κομμάτι της ιστορίας. Και πράγματι πρέπει να χτίσουμε το μέλλον, όπως είπατε, σε πολύ, με πολύ γερά θεμέλια. Και γι' αυτό νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για να εξασφαλίσουμε αυτά τα γερά θεμέλια. Gerçekten söylem bildiğini oluşturabilirsek, ortak akıl oluşturabilirsek bunları çözeriz. Εάν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε με βάση ορισμένες αρχές κοινής λογικής, κοινού λόγου, εάν μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια κοινή ρητορία, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να επιλύσουμε πολλά από τα προβλήματα. Yunanistan halkına şahsım ve halkım adına kalbi şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Εγώ σε αυτή μας την συνάντηση, κύριε Πρωθυπουργέ, μεταφέρω τις προσωπικές μου ευχαριστίες, αλλά είμαι και εκπρόσωπος του λαού μου, ο οποίος είναι ευγνώμων στον τουρκικό λαό και σε εσάς προσωπικά. Στον ελληνικό. Στον ελληνικό λαό, με συγχωρείτε. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Λοιπόν, σε διαφορετικό μήνυμα.